Κυριακή 13 Ιουλίου που μας θέτει μεταξύ μας σε επικοινωνία σήμερα είναι η 15η Κυριακή της κοινής περίοδου του έτους. Την προηγούμενη Κυριακή αρχίσαμε να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο. Τότε ο Ιησούς μας κάλεσε να σηκώσουμε τον δικό του ζυγό στη ζωή μας. Δηλαδή να ακολουθήσουμε μια ζωή με βάση τη δική του ηθική. Και τότε θα αισθανόμαστε εσωτερική ειρήνη, χαρά, ανάπαυση. Σήμερα τον ακούμε να μας μιλάει ειδικά για τον λόγο του. Τον λόγο τον οποίο μας απευθύνει. Λόγο που πέφτει στην καρδιά μας σαν σπόρος έτοιμος να φυτρώσει. Αλλά αυτός ο σπόρος με ποιες προϋποθέσεις θα καρποφορήσει στη ζωή μας? Ο προφήτης προσπαθεί να μας μεταδώσει μία αλήθεια που του αποκάλυψε ο Θεός σχετικά με το λόγο του και χρησιμοποιεί την εικόνα της βροχής και του χιονιού. Όταν ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο, έχει πάντοτε ένα σκοπό ευεργετικό για μας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού έχει πάντα ευεργετικά αποτελέσματα. Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Έτσι λέει ο Κύριος. Όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη, εισδύει μέσα της και την κάνει να βλαστήσει και να δίνει σπόρο σε αυτόν που σπέρνει και ψωμί σε αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα άδειος, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευωδοθεί σε ό,τι τον απέστειλα. Λόγος του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ο ψαλμοδός της Παλαιάς Διαθήκης κοιτάζει τη δημιουργία του Θεού μετά από μια εποχή καλών βροχών. Το πράσινο αφθονεί. Τα ζώα έχουν τροφή. Αλλά και ο άνθρωπος, βλέποντας τη σοδειά του άφθονη και τα κοπάδια του να αυξάνουν, νιώθει σιγουριά και χαρούμενος εξυμνεί το Θεό. Μαζί του κι εμείς ευχαριστούμε το Θεό για τις ευεργεσίες του που βλέπουμε στη ζωή μας. Στη γη συχνά δεν είναι ευχάριστη. Υπάρχουν προβλήματα και τότε ο άνθρωπος διατρέχει τον κίνδυνο να απελπιστεί και να βλέπει τη ζωή του
δίχως χαρά και αισιοδοξία. Προβλήματα έχει ακόμη και ο χριστιανός. Άραγε ο χριστιανός έχει ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Μας απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Σκέπτομαι, αδελφοί, ότι δεν είναι αντάξια τα παθήματα του τωρινού καιρού για να συγκριθούν με τη μελλοντική δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Διότι η πλάση περιμένει με μεγάλη λαχτάρα τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Επειδή η πλάση έχει υποταχθεί στη ματαιότητα, όχι με τη θέλησή της, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε και τρέφει την ελπίδα ότι και αυτή η ίδια η πλάση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς για να εισέλθει στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Γνωρίζουμε πράγματι ότι όλη η πλάση μαζί στενάζει και αισθάνεται τους πόνους του τοκετού μέχρι τώρα. Και όχι μόνο η πλάση, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε τον πρώτο καρπό του πνεύματος και εμείς οι ίδιοι μέσα μας στενάζουμε περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Λόγος του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Όπως τότε οι ακροατές του Χριστού, έτσι και εμείς σήμερα, βλέπουμε τους γεωργούς κάθε φθινόπωρο να οργώνουν και να σπέρνουν τα χωράφια τους. Πολλοί σπόροι φθάνουν στην καρποφορία. Κάποιοι άλλοι πάνε χαμένοι. Με σπόρο ο Ιησούς Χριστός εννοεί τον λόγο που μας κηρύττει ο ίδιος, μέσω της Εκκλησίας. Το υπαρξιακό ερώτημα είναι, ποιοι από μας επιτρέπουμε στο λόγο του Θεού να μπει μέσα στο χωράφι της καρδιάς μας και να καρποφορήσει και ποιοι δείχνουμε αδιαφορία και παραμένουμε γη άγονη. Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς, αφού βγήκε από το σπίτι, καθόταν κοντά στη θάλασσα. Και συγκεντρώθηκε γύρω του πολλής κόσμος, ώστε αναγκάστηκε να μπει και να καθίσει στο πλοιάριο. Και τους είπε πολλά με παραβολές. Τους είπε, «Ιδού, βγήκε ο σπορέας για να σπείρει, και ενώ αυτός έσπερνε, κάποιοι σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο, και ήλθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Και άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος, όπου δεν υπήρχε αρκετό χώμα, και αμέσως φύτρωσαν, επειδή η γη δεν είχε βάθος. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν, επειδή δεν είχαν ρίζα και ξεράθηκαν. Και άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια
και ψήλωσαν τα αγκάθια και τους έπνιξαν. Και άλλοι έπεσαν στο καλό χώμα και καρποφόρησαν, άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Λόγος του Κυρίου. Σε υμνούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Εντυπωσιάζει αυτή η προτροπή που μας κάνει ο Χριστός. Φαίνεται να μας επιπλήττει, να μας λέει ότι κάποιοι από μας αχριστεύομαι τα αυτιά που μας έδωσε ο Θεός και δεν ακούμε το Λόγο του Θεού. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα την προτροπή αυτή του Χριστού, ας ακούσουμε πρώτα τον Απόστολο Παύλο που μας ζωγραφίζει τη ζωή μας επάνω στη γη. Μας θυμίζει ο Παύλος ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με προορισμό να ζει σε αρμονική σχέση με το Θεό και με τους συνανθρώπους του και έτσι να ζει αιώνια και αιώνια ευτυχισμένος. Δυστυχώς ο άνθρωπος έδειξε δυσπιστία προς τον Θεό. Υποψιάστηκε ότι μια ευτυχία που στηρίζεται στο Θεό δεν είναι ευτυχία και θέλησε να δοκιμάσει έναν άλλο δρόμο προς την ευτυχία και τη ζωή. Να ζει δηλαδή ανεξάρτητος από το Θεό. Αλλά τότε διαπίστωσε πόσο ξεγελάστηκε. Αποκομμένος θεληματικά από τον Θεό, την πηγή της ζωής και της αγάπης, δεν μπορούσε πια ο άνθρωπος να ζει με αγάπη και επομένως να έχει ζωή και ευτυχία. Αυτή η απελπιστική κατάσταση ότι έχασε την αληθινή ευτυχία θα ήταν οριστική και θα έμενε για πάντα δυστυχισμένος ο άνθρωπος, ανίκανος να αγαπήσει ο ένας τον άλλο. Αλλά ο Θεός πρόβλεψε να βάλει ένα τέλος στην επίγεια ζωή του ανθρώπου και έκανε τον άνθρωπο θνητό, φθαρτό. Λέει ο Παύλος, όλα υπέταξε όλη την πλάση στη ματαιότητα. Τίποτα πια δεν είναι αιώνιο πάνω στη γη. Όλα μεταβάλλονται. Και ο άνθρωπος ζει σε μια αστάθεια και αβεβαιότητα. Παράλληλα όμως, ο Θεός κατέστρωσε ένα σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου και έκανε πράξη αυτό το σχέδιο με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε να μας αποκαλύψει αυτό το σχέδιο του Θεού και να το πραγματοποιήσει, να κατορθώσει δηλαδή τη σωτηρία μας. Μέσα σε αυτή την προοπτική να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από τη σκλαβιά του εγωισμού του και τη σκλαβιά του σωματικού θανάτου και της φθοράς, η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη μοιάζει με τη διαδικασία του τοκετού. Όλη η πλάση φαίνεται να βιώνει τις οδύνες του τοκετού. Τοκετό όμως από τον οποίο αρχίζει να γεννιέται ένας νέος κόσμος. Ποιος είναι αυτός ο νέος κόσμος? Όσοι έχουν πιστέψει στο σωτήρα Χριστό και έχουν αναγεννηθεί με το βάφτισμα, ζουν με τη βεβαιότητα, την ελπίδα και την προοπτική ενός νέου κόσμου, της Βασιλείας του Θεού, όπως την ονομάζει ο Ιησούς Χριστός. Λέει ο Παύλος, η πλάση περιμένει με μεγάλη λαχτάρα τη φανέρωση των παιδιών του Θεού, επειδή τρέφει την ελπίδα ότι θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς για να εισέλθει στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Δηλαδή αυτό που περιμένουμε οι μαθητές του Χριστού, η αδιατάρακτη ευτυχία μας, η αιώνια ζωή ευτυχίας με το Θεό και με τους αδελφούς, είναι κάτι που θα φανερωθεί στο τέλος, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός. Μέχρι τότε είμαστε και εμείς οι χριστιανοί σαν τους άλλους ανθρώπους. Υποφέρομαι και εμείς. Αλλά εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Ακολουθούμε την αλήθεια και γι' αυτό περιμένουμε να φανερωθεί αυτή η νέα πραγματικότητα, το να έχουμε γίνει αληθινά παιδιά του Θεού. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από τις 21.000 βαφτισμένοι που ζούμε στη Σύρο, πόσοι περιμένουμε αληθινά
να φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού η νέα κατάσταση των παιδιών του Θεού. Πόσοι περιμένουμε να περάσουμε από τα παθήματα του τωρινού καιρού σε μια μελλοντική δόξα, όπως μας λέει ο Παύλος. Και ας υποθέσουμε ότι το περιμένουμε πολύ. Πόσοι είμαστε εκείνοι που πραγματικά θα περάσουμε σε μια μελλοντική δόξα, στη δόξα των παιδιών του Θεού. Τώρα μπορούμε να πάμε κοντά στον Ιησού, εκεί στην ακρογιαλιά της λίμνης, ανάμεσα στο πλήθος που καθόταν στο γυαλό και να ακούσουμε τον Ιησού να μας μιλάει μέσα από το πλοιάριο. Μας λέει ο Ιησούς για τον Γεωργό που σπέρνει το χωράφι του. Μιλάει δηλαδή για τον εαυτό του που σπέρνει το Λόγο του Θεού στις καρδιές μας. Αλλά μιλάει και για την Εκκλησία του, η οποία μέχρι το έτος 2014 συνεχίζει να σπέρνει το Λόγο του Θεού. Τον σπέρνει με το στόμα του Επισκόπου και του Ιερέα, μέσα στους ναούς. Τον σπέρνει μέσα από τις εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. Τον σπέρνει μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το Web TV. Σπέρνει το Λόγο του Θεού στις προσωπικές συναντήσεις μας, όταν δύο σύζυγοι κουβεντιάζουν για την πίστη τους, όταν οι γονείς δίνουν μαρτυρία για την πίστη στα παιδιά τους. Σε αυτές και σε τόσες άλλες περιπτώσεις, ο Γεωργός Χριστός σπέρνει το Λόγο Του. Σε τι κατάσταση όμως βρίσκονται οι καρδιές μας? Είμαστε σαν καλλιεργημένο χωράφι, έτοιμο να δεχτεί το σπόρο, το Λόγο του Θεού, και να τον αφήσουμε να καρποφορήσει στη ζωή μας? Α, μας λέει ο Χριστός, δεν είσαστε όλοι έτοιμοι να δεχτείτε το Λόγο για τη Βασιλεία του Θεού που σας φέρνω, τη Βασιλεία στην οποία σας καλώ. Υπάρχουν βαφτισμένοι, μας λέει ο Χριστός, που μοιάζουν με το μονοπάτι δίπλα στο χωράφι. Όταν ο Γεωργός σπέρνει, πέφτουν και στο μονοπάτι μερικοί σπόροι. Διότι ο Θεός είναι γενναιόδωρος, σπέρνει το Λόγο του παντού. Το μονοπάτι όμως είναι χώμα πατημένο. Είναι αδύνατο να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μονοπάτι ο Λόγος του Θεού και να φυτρώσει. Εξηγεί το Ευαγγέλιο: καθένας που ακούει το Λόγο για τη Βασιλεία και δεν τον καταλαβαίνει, έρχεται ο πονηρός, ο διάβολος, και αρπάζει από την καρδιά του ό,τι σπάρθηκε. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε κοντά στο δρόμο. Άλλοι πάλι, μας λέει ο Ιησούς, μοιάζουν με το χώμα του χωραφιού που έχει από κάτω του ένα βράχο. Η υγρασία εξαιτίας του βράχου παραμένει στην επιφάνεια και ο σπόρος κατορθώνει γρήγορα να φυτρώσει. Αλλά δυστυχώς οι ρίζες δεν μπορούν να προχωρήσουν πιο βαθιά. Ο ήλιος στεγνώνει γρήγορα το χώμα και το φυτό, δηλαδή η πίστη, η χριστιανική ζωή των ανθρώπων αυτών ξεραίνεται και ο Λόγος του Θεού πάει χαμένος. Δεν καρποφορεί, δηλαδή δεν αλλάζει η ζωή αυτών των ανθρώπων. Εξηγεί και πάλι το Ευαγγέλιο: ο σπόρος που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι αυτός που ακούει το Λόγο και αμέσως τον δέχεται με χαρά, αλλά δεν έχει ρίζα μέσα του και είναι πρόσκαιρος. Και όταν έλθει κάποια θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του Λόγου, αμέσως σκανδαλίζεται. Πρόκειται για τους βαφτισμένους που δεν αναζητούν ένα βάθος στην πίστη τους, αλλά ικανοποιούνται από μια πίστη επιφανειακή. Και όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή, η πίστη τους δεν αντέχει. Σκανδαλίζονται, λέει το Ευαγγέλιο, και πάβουν να πιστεύουν. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, μας λέει ο Χριστός, που μοιάζουν με το σπόρο που έχει πέσει στις άκρες του χωραφιού, όπου δεν έχουν καταστραφεί οι σπόροι από αγριόχορτα και από αγκάθια. Όλα αυτά φυτρώνουν μαζί. Αλλά τα αγκάθια και τα αγριόχορτα είναι πολλά και δυνατά και κατορθώνουν να πνίξουν τον καλό σπόρο, ο οποίος τελικά μένει άκαρπος. Αυτός ο σπόρος ανάμεσα στα αγκάθια είναι εκείνοι οι βαφτισμένοι που δεν φροντίζουν να καθαρίσουν την καρδιά τους
από άλλους σπόρους. Απορροφούνται στη ζωή τους από τη μέριμνα του κόσμου, λέει ο Χριστός. Δηλαδή από τις βιωτικές ασχολίες. Σπουδές, επάγγελμα, οικογένεια, ψυχαγωγία, ταξίδια, πολιτικά, πολιτιστικά, αθλητικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά. Και ο σπόρος του Θεού πνίγεται μέσα σε όλα αυτά, μαραίνεται και ξεραίνεται και μένει άκαρπος. Αλλά ο σπόρος πνίγεται επίσης από την απάτη του πλούτου, προσθέτει ο Ιησούς Χριστός. Θύματα αυτής της απάτης είναι εκείνοι που ξεγελιούνται ότι θα έχουν σιγουριά στη ζωή τους, συγκεντρώνοντας όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Και δεν αρκούνται να έχουν το καθημερινό τους, αλλά επιδιώκουν τα 5 να τα κάνουν 10, τα 10, 20, τα 20, 100 και ποτέ δεν είναι ικανοποιημένοι. Οπότε ο λόγος του Χριστού για τη Βασιλεία του Θεού πνίγεται. Διότι το μόνο που φροντίζουν είναι να εξασφαλίσουν τα υλικά αγαθά. Και εδώ εξηγεί πάλι το Ευαγγέλιο. Ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια είναι εκείνος που ακούει το λόγο, αλλά η μέριμνα αυτού του κόσμου και η απάτη του πλούτου πνίγουν μαζί το λόγο και έτσι μένει άκαρπος. Μόνο εκείνοι που μοιάζουν με το καλλιεργημένο χωράφι επιτρέπουν στο λόγο του Θεού να μπει μέσα τους, να τους γονιμοποιήσει, να τους κάνει να ζήσουν μια ζωή στραμμένη πραγματικά προς τη Βασιλεία του Θεού, εξηγεί το Ευαγγέλιο. Εκείνος που σπάρθηκε σε καλό χώμα είναι αυτός που ακούει το λόγο και τον κατανοεί και καρποφορεί. Άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά ας ακούει, μας φωνάζει ο Χριστός. Μην παίζεις με τη ζωή σου, μας λέει. Η επίγεια ζωή είναι σοβαρή υπόθεση. Αν την αντιμετωπίζεις με επιπολαιότητα, αυτό θα έχει συνέπειες και συχνά αδιόρθωτες. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Συχνά, αδελφοί μου, μας προτρέπει ο Χριστός, σήμερα ο Χριστός μας προτρέπει να φροντίσουμε να ακούμε συχνά το Λόγο του Θεού, αλλά και να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, για να δεχόμαστε τον Λόγο του Θεού σαν γόνιμο χωράφι, ώστε να τον ακούμε με πνευματικό όφελος. Να επιτρέπουμε δηλαδή στο Λόγο του Θεού να μας αλλάζει, να μας μεταστρέφει, να μας κάνει ανθρώπους που ζουν τη ζωή τους εδώ στη γη με την προοπτική της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος μας φωνάζει σήμερα. Δεν είναι αντάξια τα παθήματα του τωρινού καιρού για να συγκριθούν με τη μελλοντική δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Θάρρος λοιπόν. Ο Θεός είναι με το μέρος μας. Έστειλε τον Υιό Του στη γη να σπείρει το λόγο της αλήθειας, για να γνωρίζουμε ότι η επίγεια ζωή μας έχει ένα μέλλον, έχει ένα νόημα και έτσι να ζούμε με ελπίδα, με αισιοδοξία, με χαρά. Ο Θεός μας καλεί να Τον εμπιστευτούμε, αλλά δεν μας εξαναγκάζει. Όμως ο Θεός αγωνιά για μας και μας προτρέπει. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Καλή αντάμωση την ερχόμενη Κυριακή.